Ήρθε η στιγμή να καλωσορίσω και να τον καλησπερίσω τον Γιώργο το Ματσάγκο. Ήρθε η στιγμή, Γιώργο μου. Καλησπέρα, Μαρινάκη μου. Καλησπέρα και καλώς ήρθες εδώ κοντά μου στην εκπομπή και όχι μόνο μέσω Skype. Για να τα πούμε. Διαζώσεις εκ του σύναγκης, όπως λένε. Ναι, ναι. Βρισκόμαστε από κοντά και έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Έχουμε να μιλήσουμε για έναν ολόκληρο Δεκέμβριο. Για έναν ολόκληρο Δεκέμβριο, τον τελευταίο μήνα της χρονιάς. Που θα μπορούσα να σας πω με δύο λόγια για να σας προειδεάσω. Θα μιλήσουμε αναλυτικά, βέβαια. Είναι ένας μήνας ο οποίος μπαίνει καλά και βγαίνει λίγο στραβά. Λίγο περίεργα. Και τι πρέπει να προσέξουμε εκεί και πέρα. Και τι θα πρέπει να προσέξουμε εκείνες τις περιόδους. Θα πάρουμε τα κατασταλτικά χάπια μας. Θα μιλήσουμε. Λες τόσο πολύ. Θα πέσουμε σε κόμμα κάτι καλό. Εμπάσχε να πάει πράσινο αυτές τις μέρες. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν μη τι άλλο έχουμε μια καλή είσοδο το Δεκέμβρη. Μετά από έναν αρκετά ταραχώδη Νοέμβριο. Εντάξει, αν και είχαμε και περισσότερες. Ναι, είχαμε και το δεύτερο μισό καλύτερο ήταν. Ναι, το δεύτερο μισό ήταν καλύτερο γιατί δεν είχαμε τον ανάδρομο Ερμή, δεν είχαμε πλέον τις εκλήψεις. Σωστά. Είχαν τελειώσει όλα αυτά τα όμορφα. Εδώ, το Δεκέμβρη, έχουμε το ανάποδο. Ξεκινάμε κάπως καλά, αρκετά καλά, και θα έλεγα ότι κλείνουμε λίγο περίεργα. Πάμε να τα πούμε αναλυτικά. Επισοδιακά, πάμε και σ' ακούμε. Φύγαμε λοιπόν. Καταρχάς, να πούμε ότι η νέα σελήνη του Δεκεμβρίου πραγματοποιείται στις 3 του μήνα στο ζώδιο του Τοξότη με την θετική συμμετοχή του απρόβλεπτου πλανήτη Ουρανού μέσα από το ζώδιο του Κρυού. Πρόκειται για μια θαυμάσια, θα λέγαμε, πλανητική συγκυρία για τα πύρινα και για τα αέρινα ζώδια. Εκείνη την εποχή, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο, ευνοούνται οι Κρύοι, οι Δίδυμοι, οι Λέοντες, οι Ζυγοί, οι Τοξότες και οι Υδροχόοι. Βέβαια, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη έχουμε και την είσοδο του Άρη. Θα μιλήσουμε γι' αυτό αναλυτικά στον αστερισμό του Ζύγου στις 7 Δεκεμβρίου. Αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο αστρολογικό γεγονός της περίοδου, καθώς ο πολεμοχαρής Άρης θα μείνει σε αυτό το ζώδιο μέχρι τις 26 Ιουλίου του 2014. 8 ολόκληρους μήνες δηλαδή. Μέσα αυτή την περίοδο, να ξέρετε ότι θα ακούσουμε πολλά για διαζύγια. Θα ακούσουμε πολλά για διενέξεις πιθανότητα κρατών. Ίσως κάποιες συμμαχίες να διαταραχθούν. Τώρα, στις 5 του μήνα, ο Ερμής περνάει στο ζώδιο του Τοξότη που θα παραμείνει μέχρι και τις 24 του μήνα. Παρόλο που ο Ερμής βρίσκεται σε πτώση μέσα στο ζώδιο του Τοξότη, εκείνο το διάστημα θα είμαστε αρκετά ενθουσιώδεις και θα έχουμε και μια τάση για περιπέτεια. Ωστόσο, στις 6-12 το τετράγωνο που θα σχηματίσει με τον Ποσειδώνα συνιστά προσοχή για κλοπές, κυρίως από τα ζώδια του μεταβλητού σταυρού, δηλαδή τους Διδύμους, τους Παρθένους, τους Τοξότες και τους Ιχθύς. Να μπούμε τώρα λίγο για το δεύτερο δεκαήμερο. Καταρχάς, στις 13 του Δεκέμβρη έχουμε το τρίγωνο Δία Κρόνου, το οποίο ανταμείβει τις προσπάθειες και δημιουργεί σταθερότερες βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον. Η Πανσέλινος του Δεκεμβρίου σχηματίζεται στον άξονο Διδύμων Τοξότη στις 17 του μήνα με τη συνδρομή του Ερμή. Το φαινόμενο δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα επικοινωνίας και η Πανσέλινος αυτή σε προσωπικό επίπεδο ευνοεί περισσότερο, θα έλεγα, τα ζώδια του αέρα και της φωτιάς. Κρυούς, Διδύμους, Λέοντες, Ζυγούς, Τοξότες και Υδροχόους. Και φτάνουμε στο κρίσιμο τελευταίο δεκαήμερο, όπως είπαμε, του Δεκέμβρη. Καταρχάς, ο Ήλιος και ο Ερμής περνούν διαδοχικά στο ζώδιο του Εγώκερο στις 21 και στις 24 του μήνα αντίστοιχα. Επιπλέον, η Αφροδίτη, η οποία βρίσκεται στον Εγώκερο, χαρά σε Ευαγγέλιο για τους Εγώκερους, θα πάρει ανάποδες. Τι σημαίνει αυτό? Θα είναι ανάδρομη η Αφροδίτη από τις 21 του Δεκέμβρη μέχρι τις 31 του Γενάρη του 2014. Έχει παρατηρηθεί ότι τα διαστήματα που η Αφροδίτη είναι ανάδρομη, καταρχάς υπάρχει ένα ηλεκτρισμένο κλίμα μεταξύ των ζευγαριών. Ωστόσο, λόγω της αναδρομής της Αφροδίτης εμφανίζονται και έρωτες από το παρελθόν. Όσοι λοιπόν περιμένετε τον καλό σας, την καλή σας, που δεν την έχετε ξεχάσει ακόμα, δεν σας έχει φύγει αυτό που λέμε, εκεί, σε αυτή την περίοδο, από τις 21 και μετά, είναι πολύ πιθανόν, μέσα στα χρόνια πολλά, να έχετε και την επιστροφή του έρωτα. Τώρα, ανήμερα τα Χριστούγεννα, η αντίθεση Άρη-Ουρανού θέλει προσοχή, δυναμητίζει σχέσεις και συνεργασίες που ακροβατούν. Η επικοινωνία δυσκολεύει μέσα στην τελευταία εβδομάδα εκεί του Δεκέμβρη, καθώς ο Ερμής συμμετέχει σε κάποιες πολύ περίεργες όψεις, η επικοινωνία θα είναι αρκετά δύσκολη μέχρι αδύνατη. Και η χρονιά ρίχνει αυλαία, τελειώνει με μια πολεμική κόντρα, Πλούτονα Άρη, που αν μη τι άλλο αντιμετωπίζεται μόνο με ψυχραιμία. Όσο επιτοπλίσουν σε τέτοιες
όψεις, συμβαίνουν γεγονότα τα οποία δεν μπορούμε εμείς να τα χειριστούμε. Θα μπορούσε να είναι ακόμα και γεωφυσικά γεγονότα προς το τέλος της χρονιάς, θα μπορούσε να είναι και κάποιες ενέργειες οι οποίες δεν είναι τόσο ένομες. Τέλος πάντων, η χρονιά κλείνει λίγο περίεργα. Προσέξτε αυτό το κομμάτι, τις μετακινήσεις σας, αν πρόκειται να ταξιδέψετε, εάν πρόκειται να επισκεφτείτε μια ξένη χώρα. Δώστε προσοχή αν αυτή η ξένη χώρα δεν είναι τόσο safe που λέμε, δεν είναι τόσο καλή από άποψη ασφάλειας. Και πάμε τώρα να δούμε ένα-ένα τα 12 ζώδια και τι θα φέρει ο Δεκέμβρης το 2013, ο τελευταίος μήνας. Κρύη, καταρχάς, μια νέα σελήνη πολύ ελπιδοφόρα στον αρμονικό ταξότη για σας γίνεται στις 3 Δεκεμβρίου και σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα που έχουν όλες τις δυνατότητες να πετύχουν. Οι καταστάσεις διαφοροποιούνται θετικότατα με έναν τρόπο σχεδόν μαγικό. Η δημιουργία, τα ταξίδια, γενικότερα οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με επέκταση, φέρουν τύχη στη ζωή σας. Επιστρατεύσε εκείνη την περίοδο τις κοινωνικές και τις φιλικές γνωριμίες. Ένα νέο επαγγελματικό σχέδιο είναι πολύ πιθανόν να πάρει σάρκα και οστά, ενώ η εφευρετικότητά σας θα χτυπήσει κόκκινο. Στις 7 Δεκεμβρίου τώρα, ο δικός σας πλανητικός κυβερνήτης, ο Άρης, κάνει την είσοδό του στον πολικό ζυγό, το ζώδιο που για σας σχετίζεται με το γάμο, τις σημαντικές αισθηματικές σχέσεις σας, αλλά και τους συνεταιρισμούς σας. Η διέλευση του δικού σας Άρη μέχρι τις 26 Ιουλίου του 2014, για 8 μήνες δηλαδή, αναμένεται να φέρει και κάποιες εντάσεις, δοκιμασίες, αλλά και νέες συμμαχίες. Εάν έχετε μια σημαντική σχέση, δώστε έμφαση στην επικοινωνία. Όσο πιο σωστοί και δίκαιοι είστε, τόσο μεγαλύτερη υποστήριξη θα έχετε από τους άλλους. Είναι σκόπιμο να οπλιστείτε με θετικές σκέψεις για να πετύχετε όλα όσα είναι στο μυαλό σας αυτή τη στιγμή. Με την Πανσέλινο στις 27 Δεκεμβρίου θα πρέπει να εστιάσετε στο στόχο σας για να έχετε αυτοπεποίθηση και να μην δείξετε σε καμία περίπτωση αδιαλαξία ή εγωισμό. Με τον Άρη, όπως είπαμε εξάλλου, απέναντι από το ζώδιό σας, οι εξελίξεις στις σχέσεις σας απαιτούν ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση, έτσι ώστε να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα και όλα θα πάνε καλά αν κάνετε ένα βήμα κάθε φορά και δεν τρέχετε. Τώρα, την παραμονή των Χριστουγέννων είναι μια ιδανική μέρα για τους επαγγελματικούς και οικονομικούς στόχους σας. Το εξάγωνο που θα σχηματίσει ο ήλιος με τον Ποσειδώνα στις 24 του μήνα θα δημιουργήσει τις καλύτερες προϋποθέσεις, καθώς θα σας βοηθήσει να γνωριστείτε με καινούργια άτομα που θα υποστηρίξουν τις προσπάθειές σας. Η ανάδρομη Αφροδίτη από τις 21 Δεκεμβρίου και μέχρι το τέλος του Γενάρη του 2014 θα σας ευαισθητοποιήσει σχετικά με ορισμένα επαγγελματικά ζητήματα και θα αποσπάσει για λίγο την προσοχή σας, καθώς θα επανακάμψουν επαγγελματικές προσφορές που σας έχουν γίνει στο παρελθόν. Η σχέση σας προς το τέλος του μήνα χρειάζεται προσοχή. Η εβδομάδα των εορτών δεν είναι ό,τι καλύτερο. Καταρχάς, ο δικός σας Άρης, όπως είπαμε, θα σχηματίσει αντίθεση, όχι μια καλή όψη, με τον Ουρανό, τον απρόβλεπτο Ουρανό, στις 25 του μήνα και τετράγωνο με τον Πλούτονα στις 31, την παραμονή δηλαδή της πρωτοχρονιάς. Έτσι, θα πρέπει με κάθε τρόπο εσείς να αποφύγετε εντάσεις και παρορμητικές κινήσεις εκείνες τις ημέρες που μπορούν να έχουν απρόβλεπτη κατάληξη. Και πάμε να δούμε τους Ταύρους. Ταύρη. Καταρχάς, οι αλλαγές που δρομολογούνται με τη νέα σελήνη στις 3 του Δεκέμβρη σχετίζονται με τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες που οφείλονται στις δικές σας βλέψεις και τις επιλογές που έχετε κάνει για το δικό σας μέλλον. Το καινούριο φεγγάρι πιστεύω ότι θα φέρει για εσάς μια ποθητή λύση σε ένα μακροχρόνιο εργασιακό πρόβλημα, το οποίο είχε και τελευταία οικονομικές προεκτάσεις. Χρήματα λοιπόν έρχονται στο πορτοφόλι σας, ενώ νέες ευκαιρίες κάνουν την εμφάνισή τους σιγά σιγά και δειλά. Προσοχή θα χρειαστεί στις ερωτικές αταξίες που είστε έτοιμοι να κάνετε. Ο Άρης, που θα παραμείνει στο ζώδιο του Ζυγού από τις 7 Δεκεμβρίου μέχρι τις 26 Ιουλίου του 2014, αναμένεται να επηρεάσει τον τομέα εκείνο του ηλιακού σας οροσκοπίου που σχετίζεται με το κομμάτι της εργασίας σας. Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε τους συνεργάτες σας με περισσότερη προσοχή, με λιγότερη, θα έλεγα, επιθετικότητα και να είστε πιο υπεύθυνοι στον τομέα της δουλειάς σας. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, να το θυμάστε, ότι δεν θα έχουν ωράριο, ωστόσο πιστεύω ότι θα ανταμυφθείτε για τις προσπάθειές σας. Η Πανσέλινος τώρα, στις 17 του μήνα, πρόκειται να φέρει μια νέα ισορροπία στα οικονομικά σας, καθώς τα έσοδά σας θα σταθεροποιηθούν και θα μπορείτε να εκπληρώσετε πιο εύκολα τις χριστουγεννιάτικες επιθυμίες σας, που πιστεύω ότι είναι πολλές. Επίσης, θα ασχοληθείτε με καινούργια οικονομικά πλάνα εκεί με την Πανσέλινος στις 17, που απαιτούν ιδιαίτερη δεξιότητα και τα οποία θα συμβάλλουν πολύ στη δημιουργία μιας νέας οικονομικής βάσης.
Οι εμπειρίες που έχετε αποκομίσει θα σας φανούν πολύτιμες τόσο στο επαγγελματικό περιβάλλον όσο και στην προσωπική σας ζωή. Το εξάγωνο ήλιου Ποσειδώνα που διαμορφώνεται την παραμονή των Χριστουγέννων θα ευνοήσει κάθε είδους διαπραγμάτευση, κυρίως επαγγελματικής φύσεως βέβαια, και θα σας βοηθήσει να αυξήσετε και τα εισοδήματά σας λίγο πριν από τη μεγάλη γιορτή. Η δική σας Αφροδίτη γίνεται ανάδρομη από τις 21 του μήνα στον τομέα της δημιουργικότητας και σας καλεί να βγάλετε ξεχασμένα έγγραφα και σχέδια από τα συρτάρια και να τα θέσετε σε εφαρμογή. Τώρα, η εβδομάδα των εορτών, όπως είπαμε, δεν είναι και τόσο πολύ εύκολη. Πρώτα απ' όλα, ο Άρης θα σχηματίσει αντίθεση με τον Ουρανό στις 25 και με μια περίεργη όψη, ένα τετράγωνο με τον Πλούτονα στις 31, και οι όψεις αυτές θα φέρουν απρόβλεπτες διαφοροποιήσεις στην καθημερινότητά σας. Θα σας βγάλουν ίσως από το πρόγραμμά σας ή θα σας αποσυντονίσουν έστω και παροδικά. Ένα ταξίδι που ετοιμάζεστε να κάνετε εκείνες τις ημέρες ίσως σας προβληματίσει και με την ανάδρομη Αφροδίτη, ενώ σκαμπανεβάσματα μπορεί να υπάρξουν προς τέλος χρονιάς και στη διάθεσή σας φροντίστε να χαμογελάτε πιο συχνά. Και πάμε να δούμε τους διδύμους. Δίδυμοι, η νέα σελήνη γίνεται φάτσα στο δικό σας ζώδιο, στο ζώδιο δηλαδή του τοξότη, και παίζει θετικό ρόλο, θα έλεγα, στις προσωπικές σχέσεις σας. Με τη νέα σελήνη δημιουργούνται στις 3 του μήνα οι κατάλληλες συνθήκες για να γεφυρώσετε τα χάσματα με τον ερωτικό σας σύντροφο που μπαίνουν στη ζωή σας και ανεβάζουν το ηθικό σας. Η ανάγκη για επιβεβαίωση και ασφάλεια σας στρέφει προοδευτικά σε αναζήτηση σταθερότερων αξιών για την προσωπική και την αισθηματική ζωή σας. Ο Άρης τώρα θα βρίσκεται από τις 7 Δεκεμβρίου, όπως είπαμε, μέχρι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι τις 26 Ιουλίου του 2014, στον Ζυγό και στον τομέα του οροσκοπίου σας που σχετίζεται με τα παιδιά, τη δημιουργικότητα και τον έρωτα. Ο Ζυγός είναι ένα πολύ αρμονικό ζώδιο με το δικό σας και η θέση αυτή του Άρη φαίνεται ότι θα φέρει κάποια καλά νέα σε σχέση με αυτά τα θέματα. Πολύ ίσως να αποφασίσετε να επισημοποιήσετε μια σημαντική σχέση, να παντρευτείτε. Οι γονείς θα ασχοληθείτε πιο πολύ με τα παιδιά σας ή θα καλωσορίσετε τον μελαργό νέα μέλη στην οικογένειά σας. Με την Πανσέλινο τώρα, η οποία γίνεται μάλιστα στο δικό σας το ζώδιο, στις 17 του Δεκέμβρη, μπορείτε να διεκδικήσετε με δυναμισμό τα δικαιώματά σας και να πετύχετε στους στόχους σας, αφού τόσο η γοητεία σας, όσο και η πειθό σας θα είναι ιδιαίτερα τονισμένες. Η εορταστική ατμόσφαιρα εξάλλου στις παραμονές εκεί πέρα συμβάλλει στη βελτίωση του βαθύτερου ψυχισμού σας. Αν και εκείνη η περίοδος είναι περίοδος προετοιμασίας για τα Χριστούγεννα, η ενεργητικότητά σας πιστεύω ότι εκτονώνεται μέσα από τη δουλειά, αφού ο Άρης στο Ζυγό σας καλεί να βρείτε τρόπους για να επεκταθείτε, για να αυξήσετε την πελατεία σας ή για να κάνετε νέα σχέδια επαγγελματικά. Με την πλανητική έμφαση στον εγώ καιρό, αν πιστεύετε ότι πρέπει να επενδύσετε κεφάλαια για την αναδιοργάνωση της επιχείρησής σας, είναι πολύ πιθανό να βρείτε και νέους σπόνσορες. Επίσης, μπορείτε έστω και καθυστερημένα να πραγματοποιήσετε εκείνη την περίοδο ένα ταξίδι για τα Χριστούγεννα που θα σας φέρει πιο κοντά στο τέλη σας. Τώρα, προς το τέλος της χρονιάς, η χαρακτηριστική ανυπομονησία σας καλύτερα να λείπει. Οι όψεις που θα σχηματίσει ο δικός σας Ερμής με τον Άρη, τον Ουρανό και τον Πλούτονα συνιστούν να αποφύγετε τις βεβιασμένες ενέργειες από τις 25 μέχρι τις 31 του μήνα. Προβλήματα μπορεί να υπάρξουν εκείνες τις μέρες στα οικονομικά, καθώς διάφορα έξοδα για τα παιδιά, το σύντροφό σας και την ψυχαγωγία σας είναι πολύ πιθανό να σας βγάλουν από τον προϋπολογισμό σας και είναι πολύ πιθανό να φορτώσετε τις κάρτες σας, πράγμα που θα το βρείτε αμέσως μετά την αλλαγή της χρονιάς, οπότε προσέχετε λίγο και στα οικονομικά. Και πάμε να δούμε τους και τις καρκίνους. Καρκίνοι, καταρχάς, ξεκινάμε με τη νέα σελήνη στις 3 του Δεκέμβρη, η οποία θα στρέψει το ενδιαφέρον σας στην εργασία σας μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Οι απαιτήσεις στον επαγγελματικό τομέα πρόκειται να αυξηθούν και εσείς θα χρειαστεί να αποδεχτείτε με κέφι τις νέες ευθύνες σας, αν θέλετε να αποκομίσετε και σχετικά κέρδη. Ο Άρης θα πραγματοποιήσει τη μακρόχρονη διέλευσή του από τις 17 Δεκεμβρίου μέχρι τις 26 Ιουλίου του 2014. Στο ζώδιο του Ζυγού, σε μια τελικά, τι θα έλεγα, γωνία του οροσκοπίου σας που σχετίζεται με το σπίτι και την οικογένεια. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να έρθετε κατά καιρούς μέχρι τον Ιούλιο αντιμέτωποι με κάποιους συγγενείς, καλό θα είναι να παραμείνετε ψύχρεμοι και αν σας προκαλέσουν αυτοί οι συγγενείς, εσείς να μην ρίξετε λάδι στη φωτιά. Οι τομείς της εργασίας και του ψυχισμού σας θα αποσπάσουν το ενδιαφέρον σας, καθώς η Πανσέλινος που σχηματίζεται στις 17 Δεκεμβρίου στους διδύμους, στη σκιά δηλαδή του οροσκοπίου σας, σας καλεί να εγκαταλείψετε κακές συνήθειες που απλά επιβαρύνουν την υγεία ή το πορτοφόλι σας. Εκείνη την περίοδο
αν σκέφτεστε να κόψετε το κάπνισμα, νομίζω ότι είναι η καλύτερη περίοδος. Προσοχή επίσης στις πατάλες. Είναι καιρός να αποφασίσετε ότι η περικοπή κάποιων εξόδων θα σας βοηθήσει να βάλετε και κάτι στην άκρη, λέμε τώρα. Το ενδιαφέρον σας κοντά στα Χριστούγεννα θα είναι σταμένο στις προσωπικές σας σχέσεις, καθώς τρεις πλανήτες θα βρίσκονται στον 7ο οίκο του ηλιακού σας οροσκοπίου και την παραμονή των Χριστουγέννων μάλιστα, ο ήλιος θα σχηματίσει εξάγωνο με τον κυβερνήτη των σχέσεών σας, τον Ποσειδώνα, γεγονός που θα σας βοηθήσει να λύσετε, αν θέλετε, παρεξηγήσεις. Οι πλανητικοί σας όψεις δείχνουν πολύ καλούς ουρανούς μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων. Τι γίνεται τώρα μετά από εκεί? Οι όψεις που σχηματίζει ο Άρης με τον ουρανό στις 25 ανήμερα και με τον Πλούτονα στις 31 παραμονή της πρωτοχρονιάς θα στρέψουν το ενδιαφέρον σας στην καριέρα και την προσωπική σας ζωή. Μέσα από κάποια απρόβλεπτα γεγονότα θα συνειδητοποιήσετε την αξία της ομόνοιας με αποτέλεσμα να προβείτε σε αλλαγές. Καλό θα είναι βέβαια να είστε συνετοί στις εορταστικές δαπάνες, αφού αυτή η εποχή δεν ενδείκνεται για μεγάλα ανοίγματα. Ο επαγγελματικός κύκλος θα χρειαστεί προσοχή, αφού υπάρχει περίπτωση εκεί μέσα στις γιορτές, ανάμεσα στις αργίες, κάποιοι συνάδελφοι, κάποιοι προϊστάμενοι να σας προκαλέσουν. Μην δώσετε σημασία απλά. Και πάμε να δούμε τους λέοντες. Λεοντάρια. Ξεκινάμε με τα καλά νέα. Στις 3 Δεκεμβρίου πραγματοποιείται μια εξαιρετικά θετική νέα σελήνη στο φιλικό με το δικό σας ζώδιο, ζώδιο του Τοξότη. Έτσι, μέσα στις επόμενες μέρες θα απολαύσετε στο έπακρο τον έρωτα, ενώ η αυξημένη δημιουργικότητα θα βρει διέξοδο στον ελεύθερο χρόνο σας. Η περίοδος αυτή, δηλαδή εκεί κοντά στην νέα σελήνη, προσφέρεται για να αφιερώσετε χρόνο στα αγαπημένα σας πρόσωπα, αλλά και να βγάλετε στην επιφάνεια τα κρυφά σας ταλέντα. Αν είστε ελεύθεροι και βρίσκεστε στην αναζήτηση ή στο ψάξιμο του εταίρου ημίσεως, μην πείτε όχι σε προσκλήσεις που θα σας έρθουν εκείνη την περίοδο για ταξίδια ή για εξόδους. Ο Άρης τώρα θα εντοπίζεται, όπως είπαμε, από τις 7 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 26 Ιουλίου του 2014, για 8 μήνες, στον τρίτο οίκο του οροσκοπίου σας. Τι σημαίνει αυτό, γιατρέ μου? Μέσα από το ζυγό, ο κόκκινος πλανήτης θα ενεργοποιεί θέματα που σχετίζονται είτε με τα αδέλφια σας, είτε με τα κοντινά ταξίδια, είτε με την επικοινωνία γενικότερα. Ίσως τα αδέλφια να απαιτήσουν από εσάς, αυτό είναι ένα σενάριο λέω εγώ, κάποια περισσότερα μέρη του χρόνου σας, ίσως την ίδια περίοδο να γίνετε εσείς ήδη πιο δυναμικοί, θα το έλεγα, ίσως και πιο επιθετικοί στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεστε, με αποτέλεσμα να επιτυχαίνετε όμως όσο επιθυμείτε, χρησιμοποιώντας με ευχέρεια τη δυνότητα στο λόγο. Οι φίλοι και οι κοινωνικές επαφές είναι τομείς εκείνοι οι οποίοι θα φωτιστούν με την Πανσέλινο τώρα στις 17 του Δεκεμβρίου. Θα μπορέσετε να ξεπεράσετε τα συναισθήματα ανασφάλειας που πιθανόν να είχατε αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα και λόγω χρόνου και θα καταφέρετε να δείξετε τις ικανότητές σας στον επαγγελματικό τομέα. Εξωτερικεύστε με την Πανσέλινο τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας απέναντι στο πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Οι διαλεύσεις τώρα του Ήλιου και του Ερμή και της Αφροδίτης στον Εγώκερο. Στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα ενεργοποιούν τον τομέα των επαγγελματικών σας. Μάλιστα το εξάγωνο μεταξύ του δικού σας κυβερνήτη, του Ήλιου, με τον Ποσειδώνα την παραμονή των Χριστουγέννων επιταχύνει ακόμη περισσότερο τις εξελίξεις, τις θετικές εξελίξεις στο κομμάτι της καριέρας σας. Γεγονότα και αλλαγές που έγιναν είτε ρήμη σας είτε με δικές σας παρεμβάσεις προδιαγράφουν ένα θαυμάσιο μέλλον γενικότερα για την εργασία και για τα επαγγελματικά σας. Η ανάδρομη Αφροδίτη από τις 21 του μήνα μέχρι τις 31 του Δεκέμβρη είναι πολύ πιθανό να φέρει στο προσκήνιο μία παλιά ερωτική σχέση που όμως εσάς συνεχίζει να σας ενδιαφέρει. Και φτάνουμε εδώ στο τελευταίο κομμάτι του Δεκέμβρη που είπαμε ότι είναι λίγο δύσκολο. Μεγάλη κινητικότητα λοιπόν στην καθημερινότητά σας προβλέπεται στην εορταστική εβδομάδα με τη σύνοδο του δικού σας ήλιου με τον Ερμή στις 29 του μήνα. Απρογραμμάτιστες επαφές με άτομα που ίσως συναντήσετε για πρώτη φορά μπορούν να οδηγήσουν σε εξελίξεις στην επαγγελματική στρατιοδρομία σας. Παρόλο που η όψη αυτή θεωρείται ευνοϊκή για το ζώδιό σας, η σύνοδο δηλαδή του ήλιου με τον Ερμή, είναι καλό να προσέξετε γιατί όλες οι υπόλοιπες όψεις δεν μας τα λένε και τόσο καλά. Μάλιστα, με το τετράγωνο του δικού σας ήλιου με τον ουρανό στις 30, δεν θα πρέπει να βαδίσετε παρανομητικά χωρίς την απαραίτητη προετοιμασία και αν σας γίνει μια πρόταση επαγγελματικής φύσεως εκείνη την περίοδο, σκεφτείτε το καλά πρωτού το αποφασίσετε. Περιμένετε να περάσει και η πρωτοχρονιά και θα δείτε τι θα κάνετε. Και πάμε να δούμε τους και τις Παρθένους. Παρθένοι, καταρχάς. Η νέα σελήνη που πραγματοποιείται στις 3
του Δεκεμβρίου, στον 4ο ηλιακό οίκο σας, επηρεάζει τον τομέα του σπιτιού και της οικογένειάς σας και χρειάζεται κάποιους ιδιαίτερους χειρισμούς από την πλευρά σας. Η θετική συμμετοχή του ουρανού, του πλανήτη ουρανού, θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε την εφευρετικότητά σας και να βρείτε τις κατάλληλες λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν στο σπίτι σας είτε με τους ανθρώπους που μοιράζεστε την ίδια στέγη. Όποιες και να είναι οι δικές σας προσδοκίες, φροντίστε να περιορίσετε την παραδοσιακή διάθεση που έχετε εσείς οι Παρθένοι για κριτική. Από τις 7 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 26 Ιουλίου του 2014, για 8 ολόκληρους μήνες δηλαδή, ο Άρης θα βρίσκεται στο ζυγό και στο δεύτερο οίκο του ηλιακού οροσκοπίου σας που σχετίζεται με τα χρήματα και με τα κεκτημένα. Λόγω των καταστάσεων θα αναγκαστείτε να οργανώσετε καλύτερα τους προϋπολογισμούς σας, βάζοντας ένα κάπως πιο αυστηρό πρόγραμμα στα έξοδά σας. Είναι καιρός επίσης να ξεπληρώσετε κάποια χρέη τα οποία έχουν γιγαντωθεί και τα οποία φαίνεται ότι σας απειλούν. Η Πανσέλινος, που σχηματίζεται στις 17 Δεκεμβρίου στον άξονα της οικογένειας και της καριέρας, συνιστά να διοχετεύσετε όλη την ενέργειά σας σε αυτούς τους τομείς. Όση πίεση και αν νιώθετε κατά διαστήματα, θα πρέπει να βρείτε λύσεις σε προβλήματα και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε να δημιουργήσετε νέες βάσεις στη ζωή σας. Η γιορταστική ατμόσφαιρα της παραμονής των Χριστουγέννων θα σας βοηθήσει αρκετά. Το πέρασμα του αστρικού τριδήμου Ήλιος Ερμής Αφροδίτη από τις 20, μέσα από την πιο ερωτική γωνία του οροσκοπίου σας, μέσα δηλαδή από το ζώδιο του Εγώκερου, έρχεται να τονώσει την αισθηματική ζωή σας, να σας καναβάλει δυναμικά στο παιχνίδι του έρωτα, να σας φέρει πιο κοντά στα παιδιά σας. Μέσα στις γιορτινές μέρες, πολλοί από εσάς θα ξαναβρείτε τον έρωτα της ζωής σας ή θα περάσετε όμορφες βραδιές με το τέρι σας. Οι φίλοι, οι κοινωνικές γνωριμίες θα σας ανοίξουν νέους δρόμους και θα βοηθήσουν τις προσπάθειές σας για μια καλύτερη επαγγελματική καταξίωση. Τέλος, ο Άρης στο τέλος του μήνα, στις 25, σχηματίζει, όπως είπαμε, μια αντίθεση με τον ουρανό, ανήμερα τα Χριστούγεννα, και τετράγωνο με τον πλούτονα στις 31 του μήνα, μέσα από το δεύτερο οίκο του ηλιακού οροσκοπίου σας. Τι σημαίνει αυτό? Οι όψεις αυτές θα δημιουργήσουν σκαμπανεβάσματα στα οικονομικά σας και θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για απρόβλεπτα χριστουγεννιάτικα έξοδα. Παρόλο που είναι δύσκολο αυτή την περίοδο να επιτευχθεί μια ισορροπία, θα σας έλεγα να βάλετε προτεραιότητες και να καλύψετε όσα και να μπορείτε, χωρίς να κάνετε ιδιαίτερα ακριβά δώρα στους δικούς σας, όσο και να τους αγαπάτε. Εξάλλου και η συμμετοχή του δικού σας Ερμή μέσα σε αυτές τις περίεργες όψεις του τέλους της χρονιάς, στον αστρικό αυτό πόλεμο, σας καλεί να επανεξετάσετε τα σχέδιά σας. Και περνώντας στους ζυγούς, ήθελα να σε ρωτήσω, ζυγός είσαι? Εγώ είμαι, αλλά γιατί με ρωτάς? Τι θέλεις να πεις με αυτό? Καλώς τα δέχτηκες. Εγώ, μην μου το πεις τώρα, περίμενε. Όχι, θα σου πω. Σου έχω μία έκπληξη, ένα πολεμικό τραγουδάκι. Ναι, ένα πολεμικό τραγουδάκι. Καλά είπα για τον Braveheart. Θα σου πω γιατί. Εσείς οι ζυγοί θα πρέπει να προετοιμαστείτε. Στις 7 Δεκέμβρη υποδέχεστε τον Άρη. Ο Άρης ως επιτοπλίστων παραμένει στο ζώδιό μας 1,5 μήνα. Ναι. Εδώ θα κάνει μία εξαίρεση. Μην με ρωτήσετε γιατί. Θα μου τα πεις όλα μετά. Είναι αρκετά πολεμοχαρής, είναι αρκετά σεξουαλικός, είναι πολύ δυναμικός. Ωστόσο θέλει και λίγο προσοχή, θέλει ένα κουλάντρισμα αυτό που λέμε. Δηλαδή να μην ξεφεύγουμε. Ναι. Να πέσει το τραγουδάκι που αφιερώνω στη Μαρίνα μας, όντας ζυγός, μιας και ο Άρης θα βρίσκεται στο ζυγό για 8 ολόκληρους μήνες. Καλέ, τι μου αφιέρωσες, τη μυθοδία του Βαγγέλη Παπαθανασίου? Ακριβώς. Και εγώ λέω, και... τι είναι αυτό, λέω. Καλά είπα για Braveheart εγώ προηγουμένως. Θα βάλω και τις τέτοιες μου. Πώς σου λένε, θα σου χρειαστούν και θα χρειαστούν σε όλους τους ζυγούς, γιατί τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι, στα επόμενα 6 ζώδια. Και θα πρέπει να σου πω ότι θα πρέπει να είσαι λίγο προσεκτική από εδώ και μπρος. Θα είσαι απίστευτα δυναμική. Είσαι. Το είμαι που είμαι. Ναι. Εσείς οι ζυγοί όμως, επειδή γενικότερα σας αρέσει η αρμονία και όλο αυτό. Πάει αντίθετα. Έχετε λίγο αντίθετα. Ο Άρης είναι κυβερνήτης του κρύου, ο οποίος είναι ο πιο πολεμοχαρής. Εσείς έχετε κυβερνήτη τη γλυκιά την Αφροδίτη. Τι να κάνουμε, σας επισκέπτεται ο Άρης. Η Ζήνα μας επισκέπτεται τώρα. Α, μπράβο. Πάμε να δούμε λοιπόν τη συνέχεια. Έτσι. Και να ξεκινήσουμε για τους ζυγούς λέγοντας καλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, έχουμε πια μια νέα σελήνη.
στο ζώδιο του τοξότη, ένα ζώδιο το οποίο είναι πολύ θετικό με το δικό σας ζυγί. Και αυτή η νέα σελήνη θα σας δώσει την ευκαιρία να ασχοληθείτε με θέματα που σας ενδιαφέρουν και να συναστραφείτε με αγαπημένα πρόσωπα. Όπως είπαμε, βέβαια, το γεγονός της χρονιάς για σας, όχι μόνο του Δεκέμβρη, είναι είσοδος και η παραμονή του Άρη στο ζώδιό σας από τις 17 Δεκεμβρίου μέχρι τις 26 Ιουλίου του 2014. Προσπαθήστε να μην επιβάλλετε με την είσοδο του Άρη της απόψης σας, για να μην συναντήσετε την αντίδραση των αγαπημένων σας προσώπων. Ο δυναμισμός στην καλή μορφή του πιστεύω ότι θα φέρει επιτυχία στις υποθέσεις σας. Τώρα, η επιθυμία σας για ταξίδια σε μέρη μακρινά και ονειρεμένα τονίζεται έντονα κατά τη διάρκεια της Πανσελίνου στις 17 του μήνα στο ζώδιο το Διδύμων, ένα άλλο φιλικό ζώδιο με το δικό σας. Έτσι είναι πολύ πιθανόν να επιδοθείτε στην αναζήτηση του χριστουγεννιάτικου προορισμού σας ή να οργανώσετε το πρόγραμμά σας και να ξεκινήσετε με κέφι την άδειά σας. Θα έχετε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε καλύτερα με τον σύντροφο της ζωής σας και με τα παιδιά σας, αλλά και να διεκπεραιώσετε τις υποχρεώσεις σας έτσι ώστε να εξασφαλίσετε περισσότερο χρόνο για εσάς. Είπαμε βέβαια, αυτός ο Άρης εκεί. Ψυχραιμία. Οι τομείς του σπιτιού και της οικογένειας έχουν την τιμητική τους με τη σταδιακή σύναξη των πλανητών στον εγώκερο από τις 20 του μήνα και μετά. Πρόκειται μάλλον για κάποια προβλήματα που ίσως χρονίζουν στους τομείς αυτούς του σπιτιού και της οικογένειας και ακόμα και αν υποστείτε μια μικρή αναστάτωση εκεί λόγω της ανάδρομης πορείας και της δικής σας Αφροδίτης από τις 21 του μήνα, το κλίμα, ξέρετε ότι γενικά θα είναι καλό μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων. Να θυμάστε ότι τα οικεία πρόσωπα έχουν να σας προσφέρουν και χαρές. Τώρα, το τελευταίο κομμάτι από τα Χριστούγεννα και μετά είναι λίγο δύσκολο. Θα σας έλεγα πρώτα απ' όλα να μην σκορπίζεστε. Οι όψεις του Άρη μέσα από το δικό σας ζώδιο με τον ουρανό στις 25 του μήνα, ανήμερα δηλαδή τα Χριστούγεννα, και με τον Πλούτονα στις 31 του μήνα, είναι περίεργες, αφού εκεί μπορεί να πάρετε φόρα χωρίς να το καταλάβετε και να κάνετε παράτολμες ενέργειες που μπορούν να σας εκθέσουν ακόμα και σε κινδύνους. Γύρω στις ημερομηνίες εκείνες, ας προσέχετε για ατυχήματα και αποφύγετε τις γιορτινές κρεπάλες με πολύ αλκοόλ κτλ. Και πάμε να δούμε τους σκορπιούς. Σκορπιοί. Η νέα σελήνη που πραγματοποιείται στις 3 Δεκεμβρίου στο δεύτερο οίκο του ηλιακού σας οροσκοπίου υπόσχεται να σας βοηθήσει αρκετά στα οικονομικά σας. Οι θετικές γωνίες που σχηματίζει το φαινόμενο με τον ουρανό και τον Πλούτονα είναι ιδανικές για να κλείσετε καινούργιες συμφωνίες με ισχυρά άτομα και να εξασφαλίσετε και νέες πηγές εσόδων. Ο Άρης τώρα, όπως είπαμε, περνάει στο 12ο οίκο του ηλιακού σας οροσκοπίου στο ζώδιο δηλαδή, του Ζυγού στις 7 Δεκεμβρίου και μέχρι τις 26 Ιουλίου του 2014 υπόσχεται σημαντικές ανακατατάξεις στον επαγγελματικό τομέα. Η αναγνώρισή σας πιστεύω όμως ότι είναι εξασφαλισμένη, καθώς θα βρείτε ανθρώπους που θα υποστηρίξουν τις προσπάθειές σας και θα σας βοηθήσουν να χαράξετε την κατάλληλη στρατηγική. Μην κάνετε βιαστικές κινήσεις και μην διασταυρώνετε ξύφι με άτομα που είναι ικανά να επηρεάσουν την πορεία σας. Με την Πανσέλινο τώρα, στις 17 Δεκεμβρίου, όσοι ασχολείστε με τον τομέα των επενδύσεων ή με θέματα διαχείρισης χρημάτων τρίτων προσώπων, θα καταφέρετε να αυξήσετε σημαντικά τα κέρδη σας. Μέσα στην εορταστική πορεία θα έχετε και πολλές επιθυμίες, είναι λογικό, θα έχετε πολλά όνειρα. Από την άλλη πλευρά θα βρίσκεστε σε αρκετά καλή κατάσταση και ψυχολογία και θα είστε πανέτοιμοι να αδράξετε τις ευκαιρίες. Θετική είναι για σας και η πολυαστρία, πολλοί πλανήτες δηλαδή, ο Ήλιος, ο Ερμής και η Αφροδίτη στο φιλικό εγώκερο, καθώς θα σας βοηθήσουν αυτοί οι πλανήτες στην εγκαθίδρυση μιας καλύτερης επικοινωνίας με το περιβάλλον σας. Η ανάδρομη Αφροδίτη θα μπορούσε να σημάνει το τέλος μιας κατάστασης που σας καταπίεζε το τελευταίο χρονικό διάστημα ή την επιστροφή ενός έρωτα που περιμένετε ίσως από την προηγούμενη χρονιά. Τώρα, με τις όψεις του Άρη, με τον ουρανό και τον δικό σας Πλούτονα στις 25 και 31 του μήνα αντίστοιχα, αυτή που σας αφορά περισσότερο είναι αυτή που γίνεται στις 31 με το δικό σας τον κυβερνήτη τον Πλούτονα, ίσως θελήσετε να κλειστείτε εκεί την παραμονή της πρωτοχρονιάς στον εαυτό σας ή να ενδιαφερθείτε πιο σοβαρά για τις βαθύτερες ψυχολογικές σας ανάγκες. Ο πλανητικός αναβρασμός των τελευταίων ημερών της χρονιάς επηρεάζει άμεσα και τις σχέσεις σας, ιδιαίτερα τις αισθηματικές. Είναι όμως πολύ πιθανόν όσα γίνουν εκείνη την περίοδο τελικά να σας βγουν σε καλό. Εσείς όμως, για καλό και για κακό, αποφύγετε την ανάληψη του ρίσκου τις τελευταίες μέρες της χρονιάς. Και πάμε να δούμε τους τοξότες. Ξεκινάω ευχάριστα για εσάς. Η νέα σελήνη γίνεται στο δικό σας το ζώδιο και εγκαινιάζει την αρχή ενός νέου κύκλου στη ζωή σας.
Το γεγονός ότι αυτή η νέα σελήνη σχηματίζει και μια πάρα πολύ θετική γωνία με τον απρόβλεπτο πλανήτη Ουρανό, ο οποίος βρίσκεται στο φιλικό ζώδιο με το δικό σας του Κρύου, προειδεάζει για κάποια γεγονότα τα οποία δεν περιμένετε και τα οποία όμως θα έχουν μια πάρα πολύ θετική χρειά εκεί στην είσοδο του Δεκέμβρη. Πολλά από τα όνειρά σας πρόκειται να πραγματοποιηθούν και με την είσοδο του Άρη στο φιλικό για εσάς ζώδιο του Ζυγού από τις 7 Δεκεμβρίου μέχρι τις 26 Ιουλίου του 2014. Αυτή η νέα θέση του Άρη βοηθάει να έχετε την υποστήριξη των φίλων και να βρείτε και καινούριους συμμάχους οι οποίοι θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ στις προσδοκίες σας και στα επαγγελματικά σας σχέδια. Σε γενικές γραμμές, μέσα στην περίοδο των γιορτών, θα έχετε και φύγια ζωή και ζωντάνια, αλλά και φύγια περιπέτεια. Η περιπέτεια εξάλλου χαρακτηρίζει το δικό σας ζώδιο. Προσοχή θα χρειαστεί μόνο στη σχέση σας, εκεί γύρω στις 17 του μήνα, αφού με την Πανσέλινο, η οποία γίνεται φάτσα στο ζώδιό σας, στο ζώδιο δηλαδή των διδύμων, θα επηρεαστούν σχέσεις και συνεργασίες. Οι στενές σχέσεις, είτε προσωπικές είναι αυτές, είτε επαγγελματικές, θα πρέπει να αξιολογηθούν σωστά. Ανήκετε όμως και στην κατηγορία των ευνοημένων, καθώς με τον Ερμή στο ζώδιό σας, οι υποστηρικτές σας πολλαπλασιάζονται σταδιακά και αυτή η διέλευση θα σας βοηθήσει να πετύχετε στους στόχους σας. Οι ευκαιρίες για σταδιακή βελτίωση των οικονομικών σας αποτελούν το μεγαλύτερο ατού του τρίτου δεκαημέρου, όταν ο Ήλιος, ο Ερμής και η Αφροδίτη, με την ταυτόχρονη διέλευσή τους από τον Εγώκερο και το δεύτερο ηλιακό σας σπίτι, φέρνουν ευκαιρίες για οικονομικές ανάσες. Σχετικά ήπιο παρουσιάζεται στο σύνολό του το διάστημα των εορτών για τον αστερισμό σας. Ο ουρανός που βρίσκεται στο φιλικό ζώδιο του Κρυού και τον πλέον ερωτικό τομέα του ηλιακού οροσκοπίου σας θα έρθει όμως σε αντίθεση με τον Άρη στις 25 του μήνα, ανήμερα δηλαδή τα Χριστούγεννα, μέσα από το Ζυγό που παραδοσιακά για εσάς συνδέεται με φίλους. Γεγονός που μπορεί να προειδιάσει για κάποιες ερωτικές ατασταλίες που θα σας συμβούλευα να μην τις κάνετε, θα σας βγουν σε καλό. Στη συνέχεια, ο Άρης θα χτυπηθεί με τον Πλούτονα στις 31 παραμονή και ίσως φέρει σκαμπανεβάσματα στα οικονομικά σας. Εκεί, στις τελευταίες μέρες της χρονιάς, προσέξτε κι εσείς λίγο τα έξοδά σας. Και πάμε να δούμε τους εγώκερους. Εγώκεροι, η νέα σελήνη καταρχάς στις 3 Δεκεμβρίου θα σας φέρει μπροστά σε ψυχικές διεργασίες και θα πρέπει να επιστρατεύσετε όλη σας την ψυχραιμία όσοι σας έχει υπομείνει για να βγείτε τελικά εσείς κερδισμένοι. Κάποιες μυστικές δραστηριότητες θα πετύσουν την προσοχή σας και ίσως να ταράξουν για λίγο την ηρεμία σας, το γεγονός όμως αυτό να ξέρετε ότι θα είναι παροδικό. Τώρα, με τη νέα θέση του Άρη, πολύ σημαντικό αυτό για εσάς, στο μεσουράνημα του οροσκοπίου σας, ο Άρης θα παραμείνει εκεί, όπως είπαμε, από τις 7 Δεκεμβρίου για 8 μήνες μέχρι τις 26 Ιουλίου του 2014. Θα πρέπει να ανασκουμποθείτε και να εστιάσετε την προσοχή σας στον τομέα της καριέρας σας. Από τις κινήσεις που θα κάνετε τους επόμενους μήνες θα εξαρτηθεί η μελλοντική πορεία σας. Μπορεί να χρειαστεί να εργαστείτε πιο σκληρά και ακόμα περισσότερο οργανωμένα. Ο παράγοντας της τύχης όμως βελτιώνεται σημαντικά, η αισιοδοξία σας επανέρχεται και είστε έτοιμοι να δράσετε δυναμικά και αποτελεσματικά. Οι γιορτές σας βρίσκουν να είστε έτοιμοι για καινούργιες κατακτήσεις στην αισθηματική ζωή σας. Η Αφροδίτη βρίσκεται στο ζώδιό σας ήδη, σας πρικίζει με ακαταμάχητη γοητεία και φέρνει πολλούς νέους θαυμαστές στα πόδια σας. Όσοι από εσάς έχετε ήδη σχέση, είναι καιρός να κάνετε σχέδια πλέον για το μέλλον. Με την ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης από τις 21 του μήνα στο δικό σας το ζώδιο, να ξέρετε, όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε ακόμα για έναν έρωτα, ο οποίος μπορεί να ανήκει στο παρελθόν, είναι πολύ πιθανόν να επιστρέψει εκεί μέσα στις γιορτές. Είστε όμως βέβαια και οι πρωταγωνιστές του ζωδιακού, αφού εκτός από την Αφροδίτη, προς το τέλος εκεί του μήνα, από τις 20 του μήνα και μετά, ο Ήλιος, ο Ερμής και φυσικά η Αφροδίτη, αλλά και ο Πλούτονας. Τέσσερις πλανήτες θα βρίσκονται στο δικό σας το ζώδιο. Περνάμε στο περίεργο αυτό κομμάτι. Προς το τέλος του χρόνου έχουμε το τετράγωνο του Άρη με τον Πλούτονα που βρίσκεται στο ζώδιό σας στις 31 του μήνα και μιλάμε εδώ για μια πολύ προκλητική όψη που σχετίζεται με παιχνίδια εξουσίας, με παιχνίδια κυριαρχίας, στα οποία είναι πιθανό να εκδηλωθούν κάποιοι βίαιοι τρόποι μέσα στις γιορτές, καθώς το κλίμα στο σπίτι και στην εργασία, όταν θα βρίσκεστε σε αργίες, θα είναι αρκετά τεταμένο. Τις γιορτινές εκείνες ημέρες θα πρέπει να μειώσετε κατά κάποιο τρόπο εσείς εγώ και τις απαιτήσεις από τους άλλους, να πειθαρχήσετε λίγο στις φιλοδοξίες σας και να μην δείξετε εγωιστική τάση. Είναι φρόνιμο να προσέχετε τις κινήσεις σας και να μην αρνηθείτε κάποιες αναγκαίες συνθηκολογήσεις, ώστε να περάσουμε όλοι καλά. Και πάμε να δούμε τους εγώκερους.
Εγώ και η Νέα Σελήνη στη χρήση του μήνα δρομολογεί γεγονότα που έχουν σχέση με το φιλικό και το κοινωνικό περιβάλλον σας. Είναι μια θαυμάσια Νέα Σελήνη για εσάς. Γίνετε σε ένα πολύ φιλικό με το δικό σας ζώδιο. Οι σχέσεις σας, ερωτικές και επαγγελματικές, πηγαίνουν καλύτερα την ίδια ώρα που ένα καινούριο κεφάλαιο ανοίγει στη ζωή σας που θα σας οδηγήσει σε νέους ορίζοντες. Η νέα θέση του Άρη για εσάς από τις 7 Δεκεμβρίου μέχρι τις 26 Ιουλίου στο Ζυγό είναι πάρα πολύ καλή. Είναι σε ένα πολύ φιλικό ζώδιο. Εκείνο που θα πρέπει να κάνετε είναι να ενδιαφερθείτε ίσως περισσότερο για τους φίλους σας και την ίδια περίοδο είναι πολύ πιθανόν ο έρωτας να μπλακεί στα φουστάνια της εργασίας ή της φιλίας. Τώρα με την Βασέλινο στις 17 του μήνα θέλει λίγο προσοχή, ο σύντροφος και τα παιδιά σας θα σας προσφέρουν όμως συναισθηματική ισορροπία και ηρεμία. Στην αισθηματική ζωή είτε πετάτε στον 7ο ουρανό, εκεί γύρω στις 17, είτε βρίσκεστε σε μια ερωτική αναζήτηση. Σας συμβαίνει συχνά αυτό. Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα πιστεύω ότι θα σας δικαιώσουν. Στη διάρκεια των ημερών εκείνων μπορείτε να βρείτε ακόμα και τον μεγάλο έρωτα αν αποδεχτείτε προτάσεις για έξοδο. Τώρα το εξάγωνο που θα σχηματίσει ο ήλιος με τον Ποσειδώνα την παραμονή των Χριστουγέννων θα φέρει μια νέα πνοή στις επαγγελματικές σας φιλοδοξίες και στα οικονομικά ζητήματα που αρχίζουν να σας αναγνωρίζουν καλύτερες μέρες. Η ανάδρομη Αφροδίτη στη σκιά των οροσκοπίων σας, στον εγώκερο δηλαδή, σας καλεί να βγείτε από το καβούκι σας και να ενδώσετε σε προκλήσεις και διασκεδάσεις. Τώρα, δικό σας κυβερνήτης ο απρόβλητος ουρανός σχηματίζει αντίθεση με τον Άρη τα Χριστούγεννα και τετράγωνο με τον Ερμή και τον Ήλιο στις 29 και στις 30 του μήνα. Η πλανητική κονταρομαχία δεν θα διευκολύνει την καθημερινή επικοινωνία και μπορεί να προκαλέσει κάποιους τριγμούς στις γέφυρες με τα αγαπημένα πρόσωπα και τις φιλικές ή επαγγελματικές επαφές που πέρασαν το τελευταίο διάστημα από σκαμπανεβάσματα. Στο τέλος του μήνα θα διαπιστώσετε ένταση ίσως στις οικονομικές και επαγγελματικές δραστηριότητές σας. Να ξέρετε ότι και αυτή θα είναι και παροδική. Και όλο αυτό το πράγμα τελειώνει εκεί με το που μπαίνει το 2014. Και πάμε να τελειώσουμε με τους ιχθύς. Η Νέα Σελήνη, καταρχάς, στον τοξότη ιχθύες προκαλεί κινητικότητα τουλάχιστον όσον αφορά στα επαγγελματικά σχέδια, στο κομμάτι της καριέρας σας, που ήδη έχετε δρομολογήσει και προσπαθείτε να τα κατακτήσετε. Κάποιες αλλαγές θα σας βοηθήσουν να προχωρήσετε ακόμα καλύτερα στο κομμάτι αυτό της ζωής σας, στο κομμάτι δηλαδή της καριέρας και των επαγγελματικών. Διοχετεύστε όμως την ενέργειά σας και στον έρωτα και μην αφήσετε αναπάντητες προκλήσεις και προσκλήσεις για έξοδο. Εάν είστε δέσμευση μια καινούργια σχέση, μπορεί να κάνει πρεμιέρα εκεί στις αρχές του Δεκέμβρη. Μεγάλη δραστηριότητα αναμένεται στον χώρο των οικονομικών σας με τη νέα θέση του Άρη από τις 7 Δεκεμβρίου μέχρι τις 26 Ιουλίου του 2014. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όλους αυτούς τους 8 μήνες, θα πρέπει να χαράξετε μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ της δουλειάς και των προσωπικών σας σχέσεων, ώστε να διατηρήσετε την ισορροπία του ζυγού. Προσοχή θα χρειαστεί στους κάθε είδους επίσης πειρασμούς. Με τη Μασέλινο στις 17 Δεκεμβρίου, ίσως να βρεθείτε για λίγο αντιμέτωποι με αποκαλύψεις μυστικών που δεν θα πρέπει να δουν το φως της δημοσιότητας. Υπάρχει πιθανότητα ο σύντροφός σας ή η σύντροφός σας να είναι προκλητική και τα κίνητρα των πράξεων να προβληματίσουν λίγο και κάποιους οικείους σας. Το γεμάτο φεγγάρι σας καθιστά λίγο ευάλωτος, ωστόσο είναι λίγες οι μέρες τις οποίες κρατάει η επιρροή αυτή. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις αρχίζουν να μειώνονται όσο προχωράμε προς τα Χριστούγεννα και έτσι μπορείτε να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στους φίλους, στα παιδιά και στους οικείους σας. Εξάλλου το εξάγωνο του δικού σας κυβερνήτη, του Ποσειδώνα, με τον ήλιο που γίνεται την παραμονή των Χριστουγέννων, είναι ένας θαυμάσιος ιονός. Θα σας δώσει την ευκαιρία να λάμψετε κυριολεκτικά στα ρεβεγιόν, όπου βγείτε, όπου πάτε. Και με την πλανητική έμφαση στον εγώ καιρο παράλληλα να γίνεται περισσότερο εξωστρεφής, πράγμα που δεν το συνηθίζετε εσείς ιχθύς. Τώρα, στο τέλος της χρονιάς, έντονα και δυναμικά γεγονότα θα εκτιθούν, όπως έχουμε πει, την περίοδο των εορτών. Σε εσάς θα έλεγα να μην ονειροπολείτε, αναζητήστε πιο επισταμένα, πιο πρακτικές λύσεις σε βασικούς τομείς της ζωής σας. Αποφύγετε πάντως την υπερβολή που δεν θα σας βγει σε καλό. Η ανάδρομη Αφροδίτη από το φιλικό εγώκερο ανεβάζει τη διάθεσή σας στα ύψη και ο κυβερνήτης των οικονομικών σας, ο Άρης, προκαλεί οικονομικές διαρροές που μάλλον οφείλονται στη διάθεσή σας για δώρα αλλά και για περιττά έξοδα. Όπως είπαμε και για τα 12 ζώδια, φέτος φροντίστε να περιορίσετε τα έξοδά σας. Εγώ πριν κλείσω θα ήθελα να σας πω ότι τις προβλέψεις για τη νέα χρονιά μπορείτε να τις βρείτε με το τηλεάναμα που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου. Είναι αυτό εδώ, το βιβλιαράκι, το οποίο το βγάλαμε σε συνεργασία με το My Astro. Πολύ ωραία.
Και έχει αναλυτικά τις προβλέψεις για τα 12 ζώδια και τις προβλέψεις και για κάθε, και για κάθε ζώδιο ξεχωριστά, αλλά και τις προβλέψεις και για τη χώρα μας. Θα μπορείτε να το βρείτε στα περίπτερα, στην κανονική τιμή του τηλεράματος, χωρίς έξτρα χρέωση, στις 6 Δεκεμβρίου και να ενημερωθείτε έγκαιρα ακριβώς. Την άλλη Παρασκευή θα είναι στα περίπτερα. Θα το πάρουμε να ενημερωθούμε έγκαιρα, αν και ενημερωθήκαμε αρκετά. Για να είστε πλήρως ενημερωμένοι για το 2014 που όσον ούπου μας έρχεται. Θα τα ξαναπούμε βέβαια εμείς. Φυσικά, εννοείται. Σήμερα και την άλλη εβδομάδα, αλλά τη μία αυτή την πήραμε. Τι πήραμε. Ναι. Τουλάχιστον εμείς οι ζυγοί έχουμε και 8 μήνες να τα διορθώσουμε όλα. Ακριβώς, ακριβώς. Με δυναμισμό αλλά και με ψυχραιμία. Με ψυχραιμία. Σε ευχαριστούμε να είσαι πάρα καλά. Πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε όλοι καλά. Όλοι καλά να είμαστε, όλοι καλά να περνάμε. Ακριβώς. Σας χαιρετούμε εδώ.